κάθε μέρα στα τεχνικά λύκεια, στα νυχτερινά, στα γυμνάσια, αντικρίζουμε στα μάτια των μαθητών μας την αυριανή βάρδια της εργατικής τάξης. Θέλουμε να βλέπουμε μαθητές, μορφωμένους εργαζόμενους, με δικαιώματα που θα δουλεύουν σε πολύ καλύτερες συνθήκες από ό,τι δουλεύουμε εμείς ή οι γονείς μας. Αυτό επιτάσσει η ιστορική εξέλιξη, αυτό επιτάσσει η εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, η εξέλιξη της κοινωνίας. Το Υπουργείο, η κυβέρνηση, οι σχεδιασμοί του κεφαλαίου εδώ και 20 χρόνια απέναντι σε αυτούς τους μαθητές βλέπουν τους σύγχρονους σκλάβους του 21ου αιώνα. Χωρίς ωράριο επί της ουσίας, χωρίς δικαιώματα, ελαστικά εργαζόμενους. Είναι χρέος μας ως εκπαιδευτικοί να μην το επιτρέψουμε. Είναι ένας λόγος παραπάνω, πέρα από τους άλλους που έχουμε ως εργαζόμενοι, να απεργήσουμε 3 του μηνός. Να δώσουμε αυτή τη μάχη με όλους τους όρους, προκειμένου να μπλοκάρουμε αυτούς τους σχεδιασμούς. Ταυτόχρονα στην εκπαίδευση ζούμε το καθεστώς της ομοιρίας 52.000 συμβασιούχοι. Ελαστικά εργαζόμενοι, γυρολόγοι σε 4 και 5 σχολεία, σε κάθε περιοχή ή κάθε νομό ανάλογα με το χρόνο. Αδυνατεί ένα μεγάλο κομμάτι του κλάδου να σταθεροποιηθεί, να κάνει οικογένεια, να ζήσει με όρους σταθερότητας, με όρους ικανούς που αρμόζουν στην εποχή μας. Θεωρούμε ότι σε αυτές τις συνθήκες οφείλουμε να μπούμε μπροστά. Εμείς, οι γονείς, οι μαθητές, να συμβάλλουμε και εμείς από την πλευρά μας, προκειμένου το εργατικό κίνημα να δώσει την απάντηση που αρμόζει. Μπορούμε να το μπλοκάρουμε, μπορούμε να νικήσουμε.